Καινούργιες έτσι λεπτομέρειες που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Θα σας πάω λίγο πίσω στο παρελθόν, στη γνωστή έτσι φοβερή αυτή αντιδικία που υπάρχει ανάμεσα σε Ατζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ. Το 2016 λοιπόν είχε συμβεί αυτό το φοβερό περιστατικό που είχε καταγγείλει για κακοποιητική συμπεριφορά η Ατζελίνα Τζολί τον Μπραντ Πιτ, όταν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος. Έγινε μεγάλος πανικός, ουσιαστικά πολλά πράγματα είχαμε ακούσει τώρα. Ναι, για άσχημη συμπεριφορά, ότι ήταν μεθυσμένος. Ότι χτύπησε, ότι δεν φέρθηκε καλά στα παιδιά κτλ. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία έχει καταθέσει η Ατζελίνα Τζολί, και αυτά τώρα για κάποιο περίεργο λόγο βρέθηκαν στα χέρια του Page Six. Δεν ξέρω τώρα ποιος μπορεί να τα διέρευσε. Να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί από την πλευρά του Brad Pitt ότι η Ατζελίνα διαρρέει συνεχώς διάφορα στοιχεία προκειμένου να κερδίσει τόσο τον κόσμο, την κοινή γνώμη, όσο ίσως και τους ενόρκους μελλοντικά. Δεν μας είπες εσύ πριν λίγο καιρό, δεν βγήκε, υποστήριξε ένας στις Daily. Φωτογραφίες τις πρώτες που τους είδανε μαζί, που επιβεβαιώθηκε η σχέση ότι τους είχε καλέσει αυτή. Ναι, είχε ενημερώσει ακριβώς που θα βρίσκονται, σε ποιο τουριστικό θέρετρο στην Αφρική κτλ. Τώρα λοιπόν, μέσα από τα έγγραφα αυτά που έχουν κατατεθεί, μάθαμε τα εξής στοιχεία. Να σας τα πω, γιατί είναι και πολλά. Λοιπόν, για πες. Έπιασε ο Μπραντ Πιτ ένα από τα παιδιά από το λαιμό, άρπαξε την Ατζελίνα Τζολί και την έσπρωξε σε μια προσπάθειά της να τον διώξει από το παιδί και να προστατεύσει γενικότερα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Επίσης, τους έριξε στα παιδιά μπύρα, κρασί, χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο. Και παράλληλα τα παιδιά κάπως ουσιαστικά κατέβνασαν λίγο την όλη κατάσταση όταν μπήκαν μπροστά και ζήτησαν και από τους δύο να σταματήσουν. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν σταμάτησε όλο αυτό το άσχημο περιστατικό στον αέρα. Τώρα παιδιά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Επιβεβαιώθηκαν αυτά. Κάποια στιγμή είχαν ακουστεί ότι είναι ψέματα. Αλλά προφανώς για να βγουν τα έγγραφα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ισχυρίζεται η Ατζελίνα Τζολί. Α, δεν επιβεβαιώθηκαν σε. Όχι, είναι στα έγγραφα που έχει καταθέσει η ίδια. Ναι. Τώρα η πλευρά του Μπραντ Πιτ δεν έχει απαντήσει κάτι. Θα αντικρούσει, φαντάζομαι. Ναι, να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Αλλά εντάξει, λίγο άβολο, έτσι. Να σας θυμίσω, αυτό το περιστατικό έγινε το 2016, 6 χρόνια μετά. Και άβολο και πιθανότατα στο δικαστήριο να ζητηθεί αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η γνώμη των παιδιών. Αν συνέβη αυτό, γιατί ο ένας λέει αυτό, ο άλλος λέει εκείνο. Άρα, όταν υπάρχουν μάρτυρες, εκτός αν υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες, τύπου bodyguards, πιλότος, ή personal assistant, οι βοηθοί τους, ξέρω εγώ, που πάντα τους ακολουθούν. Η ιστορία πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις δείχνει ότι τα παιδιά κρίνουν σωστά και λένε αυτό που πρέπει να πούν. Mm. Την αλήθεια ουσιαστικά, ασχέτως με τότε τι λένε οι δύο πλευρές. Κοίτα, βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπως ας πούμε στο θέμα της Britney Spears με τον πρώην σύζυγό της που έχει πει και αυτή διάφορα για τον τρόπο που έχει χειριστεί τα παιδιά. Mm. Για τον Kevin Federline. Ναι, και την κρίση τους και τα λοιπά και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Νομίζω είναι λίγο μπέρδεμα. Πάμε, ας αφήσουμε καλύτερα απ' έξω τα παιδιά.